14 του μηνό Μαΐου Η Σιδώρου Μεγαλομάρτυρος του Ενχίο Θεράποντος Ιερομάρτυρος Επισκόπου Κύπρου Λεοντίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Μάρκου Νεομάρτυρος Εκ Ιωάννου Νεομάρτυρος του Βουλγάρεως Ισιδόρου του Διαχριστών Σαλού του Ρώσου Ο Άγιος Ισίδωρος ήταν ανάφτης του βασιλικού στόλου στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Κάποια μέρα που η μοίρα του στόλου ήταν αγκυροβολημένη στην Χίο, καταγγέλθηκε στον Άβαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος δεν άργησε να ακούσει το ίδιο και από τον ίδιο τον Ισίδωρο, όταν τον προσκάλεσε να ομολογήσει. Τότε τον έδιραν σκληρά και κατόπιν τον έριξαν στην φυλακή. Ο πατέρας του μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, αμέσως κίνησε για την Χίο, πολύ στεναχωρημένος, διότι ο γιος του εγκατέλειψε την ψευδοθρησκεία των ιδόλων. Όταν έφτασε στην Χίο, δεν δυσκολεύτηκε να δει το γιο του. Ο Ισίδωρος μόλις αντίκρισε τον πατέρα του, με πολλή ευλάβεια και στοργή τον ασπάστηκε συγκινημένος. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του, αλλά δεν άργησε να εκφράσει και την θλίψη του για Αυτόν που ασπάστηκε την πίστη του Χριστού. Ο Ισίδωρος του είπε ότι μάλλον έπρεπε να χαίρεται, διότι είδε το φως που προσφέρει ο αληθινός Θεός ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας του τον παρακάλεσε θερμά να επιστρέψει στην ειδωλολατρία, αλλά ο Ισίδωρος έμενε σταθερός στην πίστη του. Τότε ο αργισμένος ο ειδωλολάτρης πατέρας του τον καταράστηκε και παρότρινε τον νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο. Ένα από τα φρικτά μαρτύρια που υπέστη ο Άγιος Ισίδωρος ήταν το ότι τον έβεσαν πίσω από άγρια άλογα για να τον σύρουν και να διαμελιστεί. Στο τέλος όμως τον αποκεφάλισαν. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου ότι παραδώσει εις θάνατον πατήρ τέκνον. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο οι ξένοι εναντίον των αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι του σπιτιού τους και θα παραδώσει στον θάνατο ο άπιστος πατέρας το πιστό παιδί του. Το ιερό λείψανο του Αγίου Ισιδόρου το κίδευσε η ευσεβή κόρη Μυρόπη, η οποία στην συνέχεια φυλακίστηκε και μαρτύρησε μέσα στην φυλακή και η μνήμη της τιμάται την Δευτέρα Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεράπων, επίσκοπος Κύπρου. Υπήρξε μοναχός και αργότερα έγινε επίσκοπος στην Κύπρο, όπου πείμανε τους χριστιανούς με ζήλο και αυταπάρνηση. Όταν το κάλεσαν οι περιστάσεις στην περίοδο των διωγμών, το Χριστό προσυνέχθη διέματος και τον αθλητικόν αγώνα διήνησεν. Το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όταν οι Αγαρινοί προετοιμάζονταν να επιτεθούν κατά της Κύπρου. Για την μεταφορά αυτή την εντολή την έδωσε με θαυμαστή εμφάνισή του ο ίδιος ο Άγιος. Ο Άγιος Θεράπων είναι προστάτης, θεραπευτής, θαυματουργός και ιαματικός. Και σύμφωνα με τον καταγραφέα των θαυμάτων του, Άγιο Ανδρέα Κρήτης, έχει επιτελέσει πάμπολα θαύματα σε όσους τον επικαλούνται με πίστη ειλικρινή.